πάμε τώρα σε μια πολύ περίεργη υπόθεση, όπου καταδικάστηκε μια 80χρονη ηλικιωμένη γυναίκα. Για ποιο λόγο? Γιατί ξυλοκόπησε τον 90χρονο σύζυγό της. Όχι μία φορά, τον ξυλοκοπούσε επανειλημμένος. Απίστευτο. Απίστευτο περιστατικό. Να πούμε λοιπόν ότι η 80χρονη στο δικαστήριο υποστήριξε ότι έπεφτε συχνά θύμα βίας από τον 90χρονο, ναι, και ότι βρισκόταν σε αυτοάμυνα. Κάτι το οποίο επιβεβαίωσε και η κόρη της 80χρονης. Να πούμε ότι ο 90χρονος δεν είναι ο πατέρας της κοπέλας, είναι πατριός. Συζούνε εδώ και αρκετά χρόνια, ναι, η 80χρονη πλέον με τον 90χρονο. Η κόρη λοιπόν υποστήριξε και αυτή το ίδιο, ότι ήταν βίαιος και ότι φερόταν πολύ άσχημα στη μητέρα της. Κάτι που δεν το δέχτηκε το δικαστήριο, καθώς ο 90χρονος δεν μπορούσε καλά-καλά να περπατήσει. Και η σωματική διάπλαση της 80χρονης ήταν πολύ μεγαλύτερη του 90χρονου. Ο ίδιος ο 90χρονος λοιπόν λέει ότι ήθελε να φύγει, να γλιτώσει, γιατί έπεφτε καθημερινά θύμα βίας από την 80χρονη, ότι του κράταγε τα λεφτά του, 15.000 ευρώ, τα οποία ήθελε να τα πάρει και να φύγει. Ναι. Και όταν συνέβη αυτό το περιστατικό, φυσικά ειδοποίησε την αστυνομία, γιατί ο συγκεκριμένος, ο ξυλοδαρμός που τους οδήγησε στο δικαστήριο ήταν πολύ μεγάλος. Δηλαδή, ο 90χρονος είχε σημάδια από πέτρα, είχε σπασμένη μύτη, εμφανίστηκε στο δικαστήριο με τις γάζες, όποτε του πέταγε πέτρες, του είχε πάρει ένα ξύλο και το χτυπούσε συνέχεια. Και ήταν η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι. Και καταγγέλει ο ηλικιωμένος ότι ήθελε να το φάει τα 15.000. Ναι, δεν του τα έδινε. Αυτό ήθελε να τα πάει τα 15.000 και να φύγει, να γυρίσει πίσω στο πατρικό του που ήταν σε μια άλλη περιοχή και δεν του έδινε τα λεφτά. Να πούμε βέβαια ότι καταδικάστηκε σε φυλάξη 2 μηνών με αναστολή και φυσικά το δικαστήριο τους είπε να κοιτάξουν να τα συμβιβάσουν ή να σταματήσουν πλέον να μένουν μαζί.